Η πρόληψη σώζει ζωές. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης που πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης. Ομιλητές ήταν οι ιατροί και οι ειδικοί σε θέματα προληπτικής θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου. Η ενημέρωση αφορούσε τον καρκίνο του μαστού. Εμείς από τη δική μας πλευρά θέλουμε να στείλουμε το δικό μας δυνατό μήνυμα, το οποίο είναι η πρόληψη είναι δύναμη. Καταρχάς, δεν υπάρχουν μαγικές θεραπείες ή μαγικά χαπάκια. Ένα είναι το σημαντικό και αυτό που θα πρέπει να μάθουν όλες οι γυναίκες να κάνουν, είναι πρόληψη. Τακτικός ιατρικός έλεγχος, τακτικές μαστογραφίες είναι το πραγματικό πράγμα το οποίο οφείλουν όλες οι γυναίκες να κάνουν. Τα πράγματα πάνε καλύτερα, τα ποσοστά δεν έχουν μειωθεί, αλλά σίγουρα έχουν γίνει τεράστια βήματα στο κομμάτι της θεραπείας. Δηλαδή, και στο χειρουργικό κομμάτι και στο κομμάτι της θεραπείας έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Επιπλέον, ο διευθυντής ενός εργαστηρίου μοριακής βιολογίας Δημήτρης Λαχανάς μίλησε για τα νεότερα δεδομένα στον κληρονομούμενο καρκίνο. Μπορούμε να πούμε έτσι χοντρικά το ότι ένα 10% των καρκίνων οφείλονται σε κληρονομικούς λόγους, δηλαδή σε κάποια γονίδια τα οποία έχουν κάποιες βλάβες, οπότε αυτές μεταβάζονται από γενιά σε γενιά. Αλλά περίπου τα ποσοστά εκεί πέρα. Αλλά όσο περισσότερο ψάχνουμε, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ποσοστά αυξάνονται. Τα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Κοζάνης καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται συνεχώς και να προχωρούν χωρίς φόβο στις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις.